Με απόδοση που κοιμάνθηκε συνολικά σε μέτρια επίπεδα, η ΑΕΛ σημείωσε τρίτη συνεχόμενη λευκή ισοπαλία, αγωνιζόμενη αυτή τη φορά με τον Εθνικό Γαζόρο στο γήπεδο των Σερών, από όπου οι παίκτες της αποχώρησαν δεχόμενοι τις ήπιες αποδοκιμασίες των οπαδών τους. Ωστόσο, παρότι μόλις το πρώτο λεπτό λίγο έλειψε να κάνει ο Σέρε με την κάφα της χρονιάς, οι Βυσσινοί έκαναν μια ανεκτή εμφάνιση ως το 60 λεπτό και κυρίως το πρώτο 45 λεπτό κυριάρχησαν στη μεσαία γραμμή. Οι προσπάθειές τους όμως έφταναν μέσα στην αντίπαλη περιοχή κυρίως αποστημένα, χωρίς τα τελειώματα να είναι τέτοια που να ανησυχήσουν σοβαρά τον αντίπαλο goalkeeper, ο οποίος έδειξε απόλυτη ετοιμότητα στην πιο δύσκολη στιγμή, όταν και απογειώθηκε για να αποκρούσει το καλοχτυπημένο φάουλ του Νεμπεγλέρα. Στο ξεκίνημα της επανάληψης, με τον κριτικό στη θέση του Τσίγκα, η ΑΕΛ προσπάθησε να κρατήσει το ίδιο τέμπο και να απειλήσει αρχικά με κοντινό σούτ του Σκόνδρα και στη συνέχεια με ένα ακόμη σούτ του Μπλέντι που υποχρέωσε τον τερματοφύλακα του Γαζόρου σε μια ακόμη σωτήρια απόκρουση. Και ενώ σε εκείνη την ώρα τα περιστέρια έβρισκαν ησυχία για να γευματίζουν έξω από την περιοχή του Σέρεμετ, ήρθε η κόπωση και τα νεύρα να οδηγήσουν τους Βυσσινείς σε διαδοχικά λάθη που έδωσαν το δικαίωμα στους γηπεδούχους να απειλήσουν και μία και δύο και τρεις φορές, χωρίς όμως αποτέλεσμα και από τη μεριά τους, καθώς η άμυνα της ΑΕΛ μοιάζει αυτή τη στιγμή ανίκητη. Μόνο αυτή όμως είναι προφανές ότι δεν φτάνει. Ήμασταν θεατές του ίδιου έργου, μια ομάδα η οποία να προσπαθεί να παίξει. Τις ευκαιρίες που δημιουργεί τέσσερις στον άτομο να μην μπορεί να καταφέρει να ανοίξει το σκορ και από δικά της ατομικά λάθη να κινδυνεύει κιόλας. Επειδή έχουμε δημιουργήσει προσδοκίες σε όλους μας, έχουμε δημιουργηθεί προσδοκίες, θα πρέπει να σταθούμε σε πίσω των περιστάσεων, σε μια δύσκολη καμπή για το πρωτάθλημα, γιατί από εδώ και πέρα τα παιχνίδια φαίνεται ότι αρχίζουν και φταίνουν και θα πρέπει να έχουμε την ψυχραιμία για να τα διαχειριστούμε. Το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή βλέπω ότι για αυτό το παιχνίδι δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε για 90 λεπτά ένα παιχνίδι μέχρι το τέλος του. Και δεν έχει σημασία αν είμαι ικανοποιημένος, έχει σημασία γιατί η ομάδα έμεινε στο 0-0 για άλλη μια Κυριακή. Και είπα ότι δείχνει ότι δεν μπορεί να κυνηγήσει τα παιχνίδια για 90 λεπτά. Δεν είναι τυχαίο για δεύτερο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο να καθόμαστε. Δεν είναι τυχαίο. Εσείς βλέπετε κάτι άλλο, εγώ βλέπω κούραση. Να βρεθούμε πρώτον ευθυνό μας όλοι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή παιδιά τα οποία υστερούν σε απόδοση. Είναι εμφανή. Το βλέπουμε όλοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι γιατί από πίσω δεν έχουμε κάτι άλλο. Μέσα από αυτό το παιχνίδι πιστεύω ότι τις πολύ κλασικές ευκαιρίες τις είχαμε εμείς. Ήρθαμε τουλάχιστον 4 φορές πρόσωπο με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Αυτό μπορούσαμε να παίξουμε, αυτό το transition μπορούσαμε να παίξουμε, βγήκε, δεν μας βγήκαν τα γκολ. Ήρθαμε σήμερα εδώ σε ένα αγωνιστικό χώρο που ήξεραμε και μια ομάδα δεν παίρνει λεπτά καλά αποτελέσματα. Και ήρθαμε βέβαια για να κερδίσουμε και κάναμε τα πάντα για να κερδίσουμε. Είχαμε το έλεγχο παιχνιδιού από το πρώτο λεπτό, αλλά μας έλειπε, όπως είπε ο προγραμματής, μας έλειπε τελευταίο το γκολ ή τελευταίο πάσα για να βάλουμε το γκολ για να μπορούμε να είμαστε πιο χαλαροί στο παιχνίδι μας.